Καλησπέρα σε όλους. Βρισκόμαστε σήμερα στη Θεσσαλονίκη με ένα κλιμάκιο υπουργών. Έχουμε δεσμευτεί ότι σε τακτά διαστήματα, ανά 2-3 μήνες, θα ερχόμαστε και θα συζητάμε την υλοποίηση του φιλόδοξου σχεδίου που έχουμε παρουσιάσει με τον Πρωθυπουργό για τη Θεσσαλονίκη του 2030. Ένα σχέδιο με 30 και πλέον πολύ σημαντικά, εμβληματικά αναπτυξιακά έργα για την πόλη του μέλλοντος, που ακουμπούν τις υποδομές, την οικονομία, την επιχειρηματικότητα, την ανάπτυξη, την παιδεία, την υγεία, τις αναπλάσεις, τον αθλητισμό, τον πολιτισμό. Σημειώνουμε σημαντική πρόοδο σε πολλά έργα. Το 2023 θα είναι μια χρονιά, νομίζω, ιστορική για την πόλη, γιατί θα δει το νέο μετρό. Οι πολίτες θα ζήσουν και θα κατανοήσουν τι είναι να αποκτήσεις το πιο σύγχρονο μετρό στην Ευρώπη. Ένα μετρό το οποίο θα συνδυάζει και σύγχρονες μεταφορές, θα καλύπτει ανάγκες καθημερινότητας, θα βγάλει από την απομόνωση πολλές περιοχές της Θεσσαλονίκης, αλλά ταυτόχρονα θα αναδείξει, θα φέρει στην επιφάνεια και τον μεγάλο διαχρονικό ιστορικό πλούτο της πόλης. Έχουν ανακαλυφθεί 350.000 αρχαιολογικά ιδρύματα, τα οποία θα φιλοξενούνται σε 5 σταθμούς της πόλης. Σχεδιάζουμε ουσιαστικά σταθμούς που θα είναι μουσεία, θα αποτελέσουν πέρα από μία λύση στο κυκλοφοριακό πρόβλημα της πόλης και έναν πόλο προσέλκυσης και τουριστικής ανάπτυξης για την πόλη. Θα είναι χαρά για τον κάθε πολίτη και κάθε επισκέπτη της Θεσσαλονίκης να μπαίνει σε αυτό το μετρό και να το χρησιμοποιεί. Μαζί με το μετρό ανασχεδιάζουμε συνολικά και το συγκοινωνιακό χάρτη της πόλης. Ουσιαστικά την επόμενη τετραετία θα δούμε ένα νέο στόλο αστικών λεωφορείων. 500 νέα λεωφορεία θα έρθουν και θα γεμίσουν τους δρόμους, θα μειώσουν τις χρονοαποστάσεις. Ο στόχος και η φιλοδοξία της κυβέρνησης είναι τα δρομολόγια να έχουν χρονική απόσταση μεταξύ τους από 5 έως 10 λεπτά και να διασυνδέονται με τον καταλληλότερο, τον καλύτερο δυνατό τρόπο με τους σταθμούς στο μετρό, ώστε να γίνει πιο εύκολη, πιο ποιοτική η ζωή των πολιτών και να βγουν από την απομόνωση οι περιοχές οι οποίες είναι πιο απομακρυσμένες εκτός του κέντρου. Πολύ σημαντικό έργο είναι το έργο του προαστιακού σιδηροδρόμου. Μιλήσαμε γι' αυτό, μιλήσαμε για τη διασύνδεση του λιμανιού με το σιδηρόδρομο, αλλά και του προαστιακού σιδηροδρόμου που θα ενώσει με το κέντρο τις περιοχές της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Θα δημιουργήσει 13 έως 15 νέους σταθμούς που θα φέρουν πιο κοντά τη δυτική πλευρά της πόλης, που είναι η πιο αδικημένη, αν θέλετε, πλευρά της πόλης. Εγώ είμαι γέννημα θρέμα της Δυτικής Θεσσαλονίκης και γνωρίζω πόσο παρατημένη έχει υπάρξει διαχρονικά, άρα χρειάζεται να επενδύσουμε σε αυτούς τους ανθρώπους, να δείξουμε ότι είμαστε κοντά τους και ότι θέλουμε να τους κάνουμε, να τους δημιουργήσουμε μια αγκαλιά που θα τους φέρει κοντά μέσα στον κοινωνικό και οικονομικό ιστό και θα καταλάβουν ότι αποτελούν μέρος αυτού του φιλόδοξου project που σχεδιάζει και υλοποιεί την αναγέννηση στην οικονομική και κοινωνική της πόλης. Έχουμε να δούμε μπροστά μας επίσης σημαντικά έργα στο πεδίο της υγείας. Έχουμε 14 ανακαινήσεις νοσοκομείων, των χώρων των επιγόντων. Θα δοθεί μια μεγάλη ανάσα στον τρόπο με τον οποίο υποδέχεται τους ασθενείς ο νοσοκομειακός ιστός της πόλης. Πολλές ανακαινήσεις επίσης σε κέντρα υγείας. 4 νέα δικαστικά μέγαρα στη Θεσσαλονίκη αλλά και στην ευρύτερη περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας. Έχουμε 17 νέες σχολικές μονάδες, οι 11 από τις οποίες θα είναι στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Είναι μια επένδυση στη νέα γενιά. 5.000 παιδιά, μαθητές θα φιλοξενούνται σε νέες τάξεις, χάρη στα ΣΔΙ τα οποία υλοποιούνται και θα αναλάβει ανάδοχος μέσα στο 2023 να αρχίσουν οι κατασκευές. Άρα, μιλάμε για ένα project, ένα σχέδιο το οποίο δεν έχει μόνο οικονομική διάσταση, έχει βαθιά κοινωνική διάσταση. Και μας ενδιαφέρει η ανάπτυξη η οποία έχει έρθει στην Ελλάδα. Έχουμε δει ότι έχουμε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Μια ανάπτυξη η οποία είναι συνεκτική και αφορά όλους τους πολίτες. Σε κάθε γωνιά της χώρας, σε κάθε γωνιά αυτής της πόλης, να μην αισθάνονται οι άνθρωποι ότι είναι πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Αυτός είναι ο στόχος μας. Αυτή την πολιτική υλοποιούμε και έχουμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία με τον αρμόδιο υφυπουργό, τον Σταύρο τον Καλαφάτη, με όλους τους υπουργούς. Όπως είπαμε, ερχόμαστε τακτικά εδώ. Η Θεσσαλονίκη είναι στην πρώτη γραμμή των προτεραιοτήτων της κυβέρνησης και θα είναι για πολλά ακόμα χρόνια μέχρι να φτάσουμε στη Θεσσαλονίκη των ονείρων μας που θα γίνουν πραγματικότητα. Ευχαριστώ.